Σε ιντριγκάρει ο τίτλος. Θέλεις να μάθεις ποιες στροφές σε κρατούν χορτάτο για περισσότερη ώρα? Τότε βλέπεις το σωστό βίντεο. Πάμε να τις ανακαλύψουμε παρέα. Το αυγό. Αν βιάζεσαι, απλά το βράζεις και το παίρνεις μαζί σου. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Αν μάλιστα το τρως για πρωινό, σε βοηθά να καταναλώσεις αρκετά λιγότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μην το ψάχνεις, το έψαξα εγώ για σένα και είδα ότι ισχύει. Το γιαούρτι. Πες γεια στο ούρτι, γιατί είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη. Χαλόε! Αναζήτησε το χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ενίσχυσε το με λίγα φρούτα και καρύδια και εκμεταλλεύσου το αίσθημα κορεσμού που θα σου προσφέρει ο συνδυασμός πρωτεΐνης και φυτικών ινών. Η βρώμη. Η βασίλισσα των δημητριακών. Έχει την ιδιότητα να σε κρατά χορτάτο για περισσότερη ώρα, μιας και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Ακόμη, έχει την ιδιότητα να απορροφά το νερό σαν σφουγγάρι, να διωγγώνεται και να καταλαμβάνει ακόμα περισσότερο χώρο μέσα στο στομάχι σου. Βασική προϋπόθεση, να προτιμήσεις την απλή βρώμη και όχι κάποια ενισχυμένη με διάφορες γεύσεις όπως σοκολάτα ή ξηρούς καρπούς. Μιας και συνήθως, αυτές κρύβουν μέσα τους μπόλικη ζάχαρη. Το τυρί κότατς. Το τυρί κότατς είναι πλούσιο σε καζεΐνη, μια πρωτεΐνη που είναι αρκετά σύνθετη. Ο οργανισμός μας λοιπόν κάνει μεγάλη προσπάθεια και δαπανά πολλή ενέργεια για να καταφέρει να χωνέψει το κότατς. Με άλλα λόγια, καίμε σχεδόν όσες θερμίδες παίρνουμε από το τρόφιμο για να καταφέρουμε τελικά να το χωνέψουμε. Λαχανικά. Ναι, αναφέρομαι σε όλα τα λαχανικά. Αλλά αν θέλεις να επιστρατεύσεις τα πιο χορταστικά από αυτά, τότε εστίασε στο αγγούρι, το σέλερι, το λάχανο και το σπανάκι. Πρόκειται για λαχανικά γεμάτα νερό, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και φτωχά σε θερμίδες. Σκέψου ότι ακόμα και όλη μέρα να τα έτρωγες, δεν θα κατάφερνες να προσλάβεις τις απαραίτητες ημερήσιες θερμίδες. Η πατάτα και η γλυκοπατάτα. Σταμάτα να τις αποφεύγεις επειδή περιέχουν υδατάνθρακες. Αυτό που μπορεί να σε παχύνει δεν είναι οι πατάτες, αλλά οι τηγανιτές πατάτες. Κάντες βραστές, ψητές ή πουρέ και άφησέ τες να κάνουν τη δουλειά τους. Extra tip, κατανάλωσέ τες με τη φλούδα. Θα σε χορτάσουν ακόμα περισσότερο χάρη στις φυτικές ίνες που κρύβονται σε αυτή. Προσοχή, αναφέρομαι πάντα στις πατάτες και όχι στα πατατάκια. Βλέπεις, τα πατατάκια μπορεί να σε κρατούν απασχολημένο για περισσότερη ώρα, αλλά σίγουρα δεν θα σε κρατήσουν χορτάτο. Το popcorn. Μην προτρέχεις. Εδώ μιλάμε για το απλό, ανάλατο popcorn, το οποίο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και έχει ελάχιστες θερμίδες. Αρκεί να το φτιάξεις χωρίς βούτυρο, αλλά με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Έλα, μην απογοητεύεσαι. Δοκίμασε το πρώτα και σου υπόσχομαι ότι σιγά σιγά θα το αγαπήσεις. Μπορεί να μην έχει αυτή τη θαυμάσια βουτυρένια γεύση, αλλά κάνει θαύματα. Πλέον γνωρίζεις ποιες είναι οι βασικές στροφές με υψηλή πυκνότητα που μπορούν να γεμίζουν το στομάχι μας πιο γρήγορα και για περισσότερο χρόνο. Συντονίσου εδώ για ακόμα περισσότερα βίντεο γεμάτα νόστιμες συμβουλές και έξυπνες ιδέες που θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις μια όσο το δυνατόν καλύτερη σχέση με το ψυγείο, την κουζίνα και το φαγητό σου. Και να θυμάσαι, όλα είναι στο χέρι και στο πιάτο σου.